σε μια εκδήλωση το Κώστα του Σγουράρη, κάτι που προσπάθησα και εγώ να κάνω μέσα από μια βιβλιογραφία που έγραψα για τον ίδιο το Άξιον και Δίκαιο. Επειδή δεν έχω ειλικρινά να πω τίποτα δικό μου, θα ξεκινήσω με τη γενική εισαγωγή Β' από το δεύτερο τόμο της ελληνικής παραλογίας του Μήνου, το αρχιμανδρίου του Σπυρίδωνα Μπιλάλη, με θέμα ο όρος πατήρ της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν, εδώ ακριβώς έγινε το αιώνιο πνευματικό μεγαλείο των πατέρων. Παρουσίασε στη ζωή των με τα λόγου την αρετή και την αγιότητα. Διέγνωσε την ατέλεια του απράκτου λόγου, δεν έμειναν όμως και στην άλογη πράξη. Η καρδιά του ελκύστη από την ελόγημα σοφία. Η Ιστορία του Λουσιώτου, του επιστολή 3, 28 τόμα της παραλογίας. Θεωρώ ότι η λόγημα σοφία κυριαρχεί στο έργο και στη ζωή του Κώστα Σγουράρη, καθότι υπάρχει απουσία για άλλα του λόγου και αλλού πράξης. Και βέβαια αυτό το οποίο κάνει ο Κώστας Σγουράρης δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που είπε ο κ. Γιάννης. Δεν κλείνει τα ανοίγματα, τα ανοίγει. Και νομίζω αυτή είναι η βασική του συμβολή. Κάποια στιγμή βεβαίως ενδέχεται και να τα καταργεί μέσα από την ειδική παράδοση και τον ειδικό λόγο. Όπως σας είπα, δεν έχω να πω κάτι δικό μου. Θα αναφερθώ σε αποσπάσματα από το έργο του Κώστα Σγουράρη. Θα προσπαθήσω που ενδέχεται να μην το κλείνω το ένιγμα και εγώ, αλλά τα ανοίγω στον πυρήνα του φιλοσοφικού του έργου. Θα ξεκινήσω με ένα κείμενο χαμένο περίπου εισαγωγικά. Είναι το πρώτο το οποίο έγραψε το 1958 στο πειραματικό. Βρίσκεται σαν χρονικά στον τόμο το 10ο, τεύχος είναι η Ήτα, Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 58. Θέμα του από την ανάλυση της Αντιγόνης Σοφοκλή. Νομίζω σε αυτό το απόσπασμα μπορεί κάποιος ίσως ενδεχομένως να βρει στοιχείο του πυρήνα του Κώστα Σγουράρη στο φιλοσοφικό του έργο. Νόμος ηθικός και νόμος θετός, ανθρώπινος, βρίσκονται σε αρμονία γιατί ο δεύτερος δημιουργείται με βάση τον ανώτερο ηθικό. Αν υπάρχει σύγκρουση, το λάθος βρίσκεται στο θετό νόμο. Και η κάθαση της ανθρώπινης τάσης υπάρχει όχι στην αποδοχή της βίας που καταστρέφει την αρμονία, αλλά στην υπεύθυνη αντιμετώπιση της. Ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι συνδιαμορφώνει τον πυρήνα του φιλοσοφικού του έργου και το οποίο ήδη από το 1981 βρίσκεται στον κρατό του λόγο και οφορείται στη σκέψη του και το οποίο θεωρητικά διατυπώνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι του έργου το 2003, δηλαδή στον Είναι Ορούμε, του Κυρίδης Αρχέτυπος, αφορά την αφηγολογία των λέξεων στο έργο του Κυρίδη και με αυτόν τον τρόπο θα αντικαταστήσει σημαίνον στοιχείο του πυρήνα των βασικών αρχών της φιλοσοφικής του σκέψης. Η ανησυχία και ο προβληματισμός υφίστανται από το 1981. Δυστυχώς όμως οι λέξεις είναι πολύσιμες και πάντα ως εξαίρεση αμφίσιμες. Ο Κώστας Σγουράρης, ανασχολούμενος με το θάνατο και την αθανασία, αιτιολογεί και με τούτη την αναφορά του την ένταξή του στους υπαρξιστές φιλοσόφους. Η οπτική του περιέχει τον ρόλο της κοινότητας, κεντρικό στοιχείο του πυρήνα των βασικών αρχών της φιλοσοφικής του σκέψης. Την εδώ παρεπιδημία μας την ορίζουν δύο θάνατοι. Ο ένας στην αρχή της και ο άλλος στο τέλος της. Αφού μόλις γεννηθούμε, είμαστε την επόμενη τώρα στιγμή και ορτάζει ο θάνατος. Μέσα στην ισόβια κάθεξη, όπου μας καθυλώνει ο ενακτήριος θάνατος και ο άλλος αποτελέσθητος, δεν έχουμε παρά να εργαστούμε την δική μας ανυπακοή στο θάνατο. Και να γίνει ο καθένας με τη συμμετοχή του στην κοινότητα, στο κοινόβιο, αυτό που αβίαστα μπορεί να είναι μέσα στην ιδιότητα των δύο θανάτων. Νικητής, παραγωγός χαριτωμένης αθανασίας. Ο καθένας εισαρκεί περί πολλών Θεός. Μοναδική στιγμή με επαναλήψη μισό όλο το έργο του η ακόλουθη. Η σημασία των εκλογών στη σχέση της εξουσίας πολιτών. Η μόνη δηλαδή παραχώρηση που συναντάμε στις σημερινές εξουσίες, οι οποίες είναι κοινωνίες ανισότητας μεταξύ αρχόντων και αρχομένων, είναι ότι υπάρχει μια στιγμή η οποία κρατάει ελάχιστα λεπτά της ώρας, μια διαδικασία όπως οι εκλογές, όπου ξαφνικά η απόλυτη εξουσία κατά έναν τρόπο εικονικό έρεται με μια συμφωνία πλασματική, όπου ο άρχος συναντά τους μία άρχοντας και για ένα διάστημα γίνεται για αυτός μία άρχοντα. Αλλά αυτό κρατάει όσο η κίνηση που κάνει για να ρίξει μέσα στην ψηφοφόρο του ψηφοδέλτιο. Σε εκείνο το κλάσμα του χρόνου μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει άρχοντα.
και ότι πραγματικά έχει δύο άρθρα έξω από την αυτό. Μόλις ρίξουμε στο μαύρο κουτί το ψηφοδέλτιο, ο άρθρος ξανά έχει γίνει άρθρο. Μόνο σε αυτό που ονόμασα ενδιάμεσες μορφές ποιότητας ή μετριασμού της εξουσίας. Η δικτατορία δεν είναι παρά μια ένταση, μια ποσοτική μόνο διαφοροποίηση της εξουσίας σε σχέση με τις μορφές των δημοκρατικών καθεστώτων. Δεν είναι μια υπέρβαση της δημοκρατικής στιγμής. Διότι και η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια μορφή συλλογικής δικτατορεύσεως μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκλογών. Είναι πολύ απλό. Κώστας Ζουράης, Ελλάς Πόφερας. Ο Κώστας Ζουράης διατηρεί το εξουσιαστικό περιεχόμενο στο λόγο του και το προβάλλει από το 1982, ίσως σε πρωτόλια μορφή, ένα κεντρικό στοιχείο του πυρήνα βασικών ακών της φιλοσοφικής του σκέψης, το πρόσωπο. Μαζί με το αυτοξούσιο που το διακρίνει το εικόν, που του χαρακτηρίζει και το πρωτοπαθή σε μνήμη θέση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που τονίζονται σε βαθμούς μοναδικότητα του προσώπου και άρα της ελευθερίας του. Το ένιγμα, το οποίο διακονεί η φιλοσοφική σκέψη του Κώστα Ζουρέα και στάζει ζωή του, εδώ διακρίνεται. Πρώτη φορά στο έργο του, σε αυτό το σημείο δημιουργεί, δηλαδή στο Γελάς από φράσπα του 90, το σχήμα Τριάς Ενάς, το οποίο άμεσα παραπέμπει στον ένα τριαδικό Θεό. Αυτό το σχήμα αποτελεί έβριμα της φιλοσοφικής του σκέψης, προερχόμενο εκπνευστικού εγκατεδειγμένου λόγου σε αυτήν. Κυριαρχεί στο έργο της δεύτερης 1989-2003 και τρίτης μετά το 2003, συγγραφικής του περίοδου και αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο έκτοπε τον πυρήνα βασικών αρχών που διέπουν τη σκέψη του. Εμφανίζεται στη Θεοίδια Παρακατιανή πρώτη φορά στο σύνολο του έργου του σημαντικό απόσπασμα από τα ηθικά ανοικομάχια του Αριστοτέλους, το οποίο έκτοτε κατέχει κεντρική θέση στο πυρήνα το βασικό αρχό του φιλοσοφικού του έργου. Τες αναποδείκτες φάσεις και δόξεις ουχήτων να αποδείξει. Δια το έγκλημα της αυλίας του όμα ορώσιν ορθώς. Στον κόσμο της πτώσης, το πάθος, ως προς την κατοχή της εξουσίας και δύναμης είναι κυρίαρχο. Η επάθεια καταργεί τη διάρκεια. Εγκαθιδρυμένος νηπτικός λόγος της σκέψης του Κώστα Ζουράη, ο οποίος καθιστά την εμπειρία, το βίο, στοιχείο κεντρικό του πυρήνα βασικών ακών που διέπει το φιλοσοφικό του έργο. Ο Κώστας Ζουράης, τελειώνοντας το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος της Θεοίδιας Παρακατιανής και το δεύτερο τμήμα ασκήσης λατροτραϊκής λογικής, κλείνει την πραγμάτια του λόγων και πράξεων τα οποία επιστοποιούν το ένα και κύκλιο τρόπο σκέψης και δράσης καθημάς ανατολής. Ο τρόπος που το πράττει όμως έχει σημασία. Κλείνει το ένιμα με ερώτημα. Βούλονται όμως. Το ερώτημα δεν κλείνει το ένιμα, το ανακυκλώνει. Δηλαδή το φέρει στην αρχή του. Στο πρωτοπαθή σημαίνει θέληση τη οικία γνώμη από το κράτο, το αφεξούσιο, το εικόν, ο εικόν. Η ασκήση τελειώνει με ερώτηση άσκηση. Το 2003 στον Νέο Ρούμε του Κυρίδη Αρχέτυπο θα θεμελιώσει θεωρητικά την πολιτικοκρατία στη σκέψη του Κυρίδη ω ερμηνευτικό εργαλείο τη πολιτική και τη φιλοσοφική του θεωρία. Ο Κώστας Ζουράης, με πηγή την πρωταρχική αιτία, διατυπώνει στη συνέχεια την κεντρική φιλοσοφική πολιτική του σκέψη στο σύνολο του έργου του, ως προς το φαινόμενο της εξουσίας και ταυτοχρόνως εντός του τρόπου σκέψης και δράσης καθημάς ανατολής, που πρώτος αυτός μελέτησε, οργάνωσε, συγκρότησε, δημιούργησε, ανέδειξε, συγκεκριμενοποίησε, διαπιστώνει το τραγικό και κοινικό συμπέρασμα. Και ο πρώτος τρομερός χωρισμός μετά τον πρώτο φρικτό και εφελούσιο διχασμό, όταν μόνοι μας θελήσαμε και χωρίσαμε από το αγαπητικό μας ΕΜ, ο πρώτος λοιπόν άγριος χωρισμός μετά τον πρώτο έτη αγριότερο είναι ο πολιτικός διχασμός. Ο χωρισμός ανάμεσα σε άρχοντες και στους αρχόμενους. Ο διχασμός ανάμεσα σε επεξουσίους και εξουσίες. Και αυτό το στεγανό ανάμεσα στους χωρισμένους φεύγει θα διαρκεί σύμφωνα με την καθημερινή αναβολή όσο διαρκεί η πτωτική φάση και δεν συμβαίνει ανάσταση. Που θα είναι βέβαια επανάσταση. Η διάκριση επίσης βασικό στοιχείο του πυρήνα των βασικών αρχών του φιλοσοφικού του έργου στην πατερική διάσταση, διάκριση αρετέ με πολλά ανωτέρα τη διάκριση, ίδιον του ουραγιά η διακρισία. Η καρδιά του συναφόντου, ο πυρήνας της καρδιάς του φιλοσοφικού του έργου βρίσκεται
τόσο στην ανοιγόνη του Σοφοκλή, πότε με κακόν άλλοτε πεσλόν έρπη, όσο και ως μιλιάδα του Ομήρου, στίχη 527-530. Αυτή η στίχη δημιουργούν τη θεωρητική βάση του συναμφωτέρου στη θεωρία Παρακατιανή. Ορίζει πια ακριβώς πραγματικά είναι η σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας με την πολιτική και διατυπώνει για πρώτη φορά το ερμηνευτικό κλειδί του φιλοσοφικού του λόγου και την ειδική θεωρητική του συμβολή στην ερμηνεία του ενήματος του ανθρώπου και της κοινωνίας του. Επίσης, αναδεικνύει τη θεμέλια διαφορά της κοσμοαντίληψης μεταξύ της Δύσης και της καθημάς Ανατολής. Η σχέση της Ανατολικής μας Εκκλησίας με την Εκκλησία του Δήμου είναι σαρκική, όπως σαρκική είναι η σχέση όλων με την μετάληψη. Η σχέση της καθημάς Ορθοδοξίας με την πολιτική είναι σαρκική, όπως πάντα γίνεται με εμάς, ποτέ δεν χωρίσαμε το σώμα του ψυχή. Λέγοντας ότι το ένα βρώμικο και το άλλο είναι καθαρό, όπως κάνουν οι δυτικοί. Μια ψυχή μόνη, μη το σώμα μόνο λέγεται άνθρωπο, αλλά το συναφότερο. Μα θυμίζει ο Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο άνθρωπος είναι συναφότερος, ψυχή και σώμα αξεδιάλειπτο. Άρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστά το καλό και ξεχωριστά το κακό. Ότι αυτά τα δύο πάνε ξεχωριστά μαζί μέσα στον άνθρωπο και αδιαιρέτως μέσα στην κοινωνία. Ότι το συλλογικό μας σώμα και η κοινή μας ψυχή. Συναφότερο το κακό μαζί με το καλό λοιπόν. Είναι καθαρή δυτική μεταφυσική να πιστεύουν ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποια επαγγέλματα, κάποιες τάξεις είναι άλλη δρομενή και άλλη περιούση. Και στο τέλος θα νικήσει ο καλός. Τέτοιος είναι ο αφελής κλεισμός της μεταφυσικής. Οι σελίδες 183-187 στη θεωρία Παρακατιανή αποτελούν τμήμα της καρδιάς της φιλοσοφικής του θεωρίας. Συναφότερο είναι αλληλοπεριχώρηση, οικουμενική και οικουμενική φιλοκαλία. Εδώ είμαι η καθημάς Ανατολή και σε έχουν πάψει με ύλη, δύσεις, σωτηρίμου, βιάστη. Ο Κώστας Ζουράρης, σώζει τη θεωρία του πραγματοποιεί το άλμα το οποίο άλλοι στοχαστές δεν τόλμησαν να πράξουν μένοντας στην πίστη της γνώσης τους. Σε αυτούς τα διέξω το προβάδει η κυριαρχία. Το ένιμα μένοντας άλυτο τους κέρδισε. Η ευημάθεια γνώσεων δεν τον οδηγεί σε πλάκι. Δεν του εντείνει τα παραμύθια διέξω. Σταματά, σκαλώνει και διαπιστώνει και τη λύση του ενήματος. Γιατί και πώς, ως ασκητής νύφων στην έρημο της ματαιότητας του προσωρινού κόσμου, εντός των κανόνων των νοσεών, επισταθερής και δίας, μένει και από σωνές βυθίζεται, αυτό γίνεται προκειμένου να αναδυθεί. Όσες φορές αυτό και συμβεί, η σχεδία είναι εκεί, είμαστε και το περιμένει και το ξέρει. Δεν είναι ελοκαταλήφθηκα ποτέ. Σχεδία στον ωκεανό των γνώσεων. Εν Χριστώ. Και αν δεχτούμε πως είμαστε στον πολιτικό κύκλο, τότε ίσως σε Χριστώ θα το δούμε με άλλο μάτι. Και μαλακώνοντας, αν δεχτούμε ότι είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, τότε ίσως ξαναρχίσουμε. Εν Χριστώ. Να γινόμαστε κάτι. Ακόμα και Έλληνες, εν Χριστώ αή ψεύστε, εν Χριστώ κακά θηρία, εν Χριστώ γαστέρες αργέ. Επισκευή απέταμα δηλαδή, αλλά εν Χριστώ. Γιατί στο μεταξύ θα έχουμε μεταξύ μας θρηστεί με επίοικη. Κάτι είναι γι' αυτό και αυτή η επίοικη μας μας εξευγενίζει πότε το αυτοξούσε. Στην πρώτη στη θεωρία Παρακατιανή, στην πρώτη ενότητα διατρίβει στο γάμα του αριθμού του κυρίου και συγκεκριμένα. Α, γινόμενα μεν και αεσόμενα έωσαν αυτή η φύση των ανθρώπων νη. Και β, μάλλον δε και συχέτερα και τη σύνδεση διλεγμένα. Τα δύο αυτά αποσπάσματα του εδαφείου γάμα του αριθμού αποτελούν κεντρικά στοιχεία του πυρήνα, το βασικό αρχό τη πολιτική και φιλοσοφική του σκέψη. Η λογοδοσία είναι ένα βασικό στοιχείο του πυρήνα της φιλοσοφικής σκέψης του Κώστα Ζουράρη, τόσο στην κοινότητα, όσο και στη συνείδησή του. Το κείμενο του 1986, Λαφάρς Ταραξή, επιβιώνει την οριστική τομή στη φιλοσοφική σκέψη, η οποία πραγματοποιείται κατά τη δεύτερη συγγραφική του περίοδο 1980-1989. Ο πατερικός μυθικός λόγος εγκαθιδρύεται στον κορμό του έργου του, παράλληλα με την κοινή διασπορά η οποία καρποφορεί. Η ερμηνεία του ενίγματος σώζεται όμως εντός του νηπτικού του τρόπου. Η μυθολογική του προσέγγιση με την επιστημονική εργαλειοθήκη του Θουκυδίδη εμπλουτίζεται από τη φιλοκρατία των μισθών πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των ερημητών ασκητών της αποταγής του κόσμου. Το αυτεξούσιο, το της οικίας νόμης Αυτοκράτου, 1964, το πρωτοπαθής μνήμης θέση στο πληθυκό
αυξάνουν την εξουσία του, αποτελούν το ένα από τα στοιχεία του πυρηνοβασικού ναρκού του φιλοσοφικού του έργου. Η λογοδοσία, όπως αναφερθήκαμε, ο αλληλοέλεγχος και το συγκεκριμένο αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά της ελληνικής ταυτότητας και των πυρηνοβασικών και των πυρηνοβασικών ναρκών του Κώστα Ζουράρη. Διαπιστώνει κανείς τη δομή στη σκέψη του Κώστα Ζουράρη, που ξεκινά το 1980 και κορυφώντας εντός της δεύτερης συγγραφικής του περίοδου 1980-89. Αφορά η δομή αυτή την ενσωμάτωση στη φιλοσοφική του σκέψη της ζώσης δυτικής πατερικής ορθοδόξου παραδόσεως και ταυτοχρόνως της σταδιακά όλο και περισσότερο απούσας από αυτό θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού. Το πρόσωπο έχει τη δική του μοναδική ταυτότητα, η οποία επηρεάζει και διαμορφώνει τη συλλογή και επηρεάζεται και διαμορφώνεται από αυτήν. Αποτελεί και αυτό κεντρικό στοιχείο του πυρήνου των βασικών αρχών της φιλοσοφικής του σκέψης. Το προκρούστιο σχήμα στο φιλοσοφικό του έργο παρέστηκε ήδη πλήρως διαμορφωμένο το 1989, όπως το απέδωσε ίσως και προγενέστερη του κυοφορία του 1980. Αυτό λοιπόν το βρίσκουμε το 1989 στη θεωρία Παρακαπιάννη. Το 1984, στο περιοδικό Εποπτεία, Δεκέμβρη του 1984, δημοσιεύεται κείμενο του Κώστα Ζουράρη με τίτλο «Υπάρχει το ασύντητο, στο μόνο προς μόνον, στον Κωστή Μοσχόβο. Έχει προηγηθεί το ρεύμα από τη μέρη σε διάλογο κομμουνιστών χριστιανών και η παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα στο Παρίσι του Κουέζ, εσωτερικού». Σε αυτό το κείμενο προβάλλει μια άλλη μορφή παρέτηση, η οποία και θα λάβει τη θέση της στον πυρήνα των βασικών αρχών του φιλοσοφικού του έργου. Το μόνο παραπανήσιο στο Μανασίδη είναι ο συναγωνισμός του παρέτηση. Οι μοναχοί ξεπερνούν οχελικά την συγγενή σύνθεση για να αποκτήσουν στη ζωηφόρο παρέτηση. Η παρέτηση ιδρύει εισαγή την ελευθερία των πολιτών. Η παρέτηση είναι πολιτική δράση των τολμηρών. Η παρέτηση αχρηστεύει την αγωνία. Η παρέτηση διαιωνίζει τη φιλία. Η επίοικια θα λάβει τη θέση της στον πυρήνα των βασικών αρχών του φιλοσοφικού έργου του Κώστα Ζουράρη το 1989. Ωστόσο, ως στοιχείο που καρακαρίζει τη στάση ζωής του Κώστα Ζουράρη, διαχρονικά υπάρχει μέσω του Θουκυδίδη ήδη διατυπωμένη από το 1978. Η ρήξη με το αντικειμενικά αποτελεί ταυτοχρόνως αφετηρία εκδήλωσης κεντρικής θέσης στο φιλοσοφικό του έργο και αυτό άρχεται το 1978. Η εδώς, στοιχείο του πυρήνα των βασικών αρχών, που διέπει το έργο του εμφανίζεται με την εξής συνύπαρξη. Είμαστε οι επικυρίαρχοι του εαυτού μας, ορθόδοξοι και κομμουνιστές, γιατί είμαστε ζώα θεούμενα, γιατί έχουμε την τροπή μέσα μας, την τροπή που είναι το πρώτο επαναστατικό συνέστημα που μας ανασταίνει. Το κατά προσέγγιση, δηλαδή το περίπου, συστατικό στοιχείο του Θουκυδίδη λόγου για τον Κώστα Ζουράρη, δομική αρχή στο έργο του ιδίου, εμφανίζεται το 1975 στη θεωρία επίσης Παρακαπιάννη. Στο επίπεδο των προσώπων, εδώ εμφανίζεται διακρίνει το δομικό στοιχείο του πυρήνα πάλι των βασικών αρχών του φιλοσοφικού έργου, το οποίο θα συγκροτηθεί από το 1989 και θα κορυφωθεί το 2000 έτσι. Έτσι, και κάθε φορά που κάποιο πρόσωπο που δεν είναι νικότερο συναντιέται με ένα άλλο πρόσωπο, εξίσου δεν είναι νικότερο, τότε συμβαίνει η πολιτική. Συμβαίνει το ένα που δεν είναι νικότερο πρόσωπο με το άλλο που δεν είναι νικότερο πρόσωπο και συντηρείται και συντίθεται και γίνεται και συγκρούεται από πολιτική. Ο Κώστας Ζουράρης έχει εντοπίσει την τομή εκείνη η οποία θα αποτελέσει μέρος του πεδίου των βασικών αρχών το οποίο χαρακτηρίζει το φιλοσοφικό του έργο. Ο λαϊκός κοινοτισμός. Οι Έλληνες όμως έχουμε τη σφραγίδα της φιλοτυπίας μας. Νιώθουμε ότι ο σοσιαλισμός, δηλαδή η κατακόσμια εκκλησία του Δήμου, συνεπάρχει ασυγχύτως αλλά και διαιρέτως με τη μεγάλη του εκκλησία. Ίσως λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου του ελληνικού ώστε να φανεί ο λαϊκός κοινωνισμός που επιδιώκουμε εμείς που έσω περιπτώσει είναι ο τρόπο, είναι του τρόπου συμμέτοχος των Αποστόλων Χριστού, την πράξη συνέγγυμος της Ορθοδοξίας, συμπεριοχών με την Εκκλησία για να σωθεί αυτό που δεν πρέπει να χαθεί. Η σώσα αυτογνωσία μας. Στη μισγάγη αυτό, ένα δυνατό και ανήσυχο μυαλό που έχει μάθει να ερευνά δεν είναι απαραδεκτό να κλείσει ποτέ. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕΣ από το 1981 και γραμματέας του κόμματος των Ελλήνων στο Παρίσι, ο Κώστας Ζουράρης εφηβητεί συγκεκριμένα και με αποδεικτικά επιχειρήματα τη φιλοσοφία του διαλεκτικού υλισμού
και την επιστήμη του ιστορικού λυσμού σε εργαλεία ερμηνεία του ενίγματος. Διαπιστώνει αντιθέτως ότι αυτά τα εργαλεία το επιτείνουν και το ανοίγουν. Βιώνοντας την λειτουργία ενός κομμουνιστικού κόμματος, έχοντας μελετήσει την ιστορία του ιδιωτικού κομμουνιστικού κινήματος, συμμέτοχος και μάρτυρας της προσωπικής αγωνιστικής δράσης του πατέρα του, συμπεραίνει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Καπιταλισμός και υπαρκτός σοσιαλισμός, δεξιά και κομμουνιστικά κόμματα διατηρούν τον άνθρωπο με τα ίδια ελαττώματα και προτερήματα. Τον αφήνουν ακάλυπτο τα ελλείμματα θεωρητικής λογικής του μαρξισμού-λενινισμού σε σχέση με το αυτό πρόσωπο του ανθρώπου. Αργότερα, ακριβώς αυτό θα αποτελέσει κεντρική θεματική ενότητα στο φιλοσοφικό του έργο και σε αυτά τα θεωρητικά ελλείμματα λογικής, όπως ο ίδιος τα χαρακτηρίζει, απαντήσει τα βρει στα μεγάλα κείμενα του πατέρα της Ορθοδοξίας. Και κλείνω με δύο ακόμα αποσπάσματα. Το οποίο μάλλον ένα. Σε όλο το έργο του Κώστα Ζουράρη τα πάντα είναι συγκεκριμένα. Ως προς τα εκάστοτε συγκεκριμένα, που αναλύει και βέβαια πώς ήταν εδώ που μείνει. Το Α22 από το πρώτο βιβλίο του Φυγείου του Ιστοριών. Αποτελεί θεμέλιο λίγο του έργου. 14 χρόνια μετά αναφέρει. Ο αρχέτυπος δεν διατάζει αγαπητικά, ο Θουκυδίδης δεν διατάζει. Ετάζει νεφρούς και καρδίας που περιφέρουν στο κύκλο της Εκκλησίας του Δήμου οι πολίτες Κοπρίτης. Ως δάνα εδώ που μείνει. Α22, σας ευχαριστώ πολύ.